Δεν καώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν καώμε εμείς, πώς θα γίνουν τα σκοτάδια φως. Έτσι τελειώνεται το βιβλίο σας. Εξηγήστε μας το συμβολισμό. Έχει να κάνει, ας πούμε, με τους ήρωες αυτού του βιβλίου, κυρίως. Έχει να κάνει με την ειλικρίνη με την οποία την ανηλικρίνη με την οποία εκφράζονται. Και ήθελα να αναφερθώ σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά ψάχνοντας τη λύτρωση μέσα από τα βιώματά τους και ψάχνοντας και την αλήθεια σε τελική ανάλυση, είναι το τσιτάτο, το γνωστό, ας πούμε, και τα λοιπά. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, αν δεν καώ, πώς θα γίνουν τα σκοτάδια φως. Δηλαδή έχει να κάνει με την ειλικρίνη και με την κατάθεση ψυχής των ηρώων αυτού του βιβλίου. Και σε αυτούς κυρίως σε αυτούς αναφέρομαι και αυτούς φωτογραφίζει αυτή η φράση. Η νέμεσις, η τιμωρία, η κάθαρση και πολλοί αστυνομικοί στα διηγήματά σας. Δεν ξεφεύγουμε από τα κρίματά μας. Δεν είναι μόνο αυτό να ξεφύγουμε από τα κρίματά μας. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο κόσμος του περιθώριου, σε κάποια διηγήματα, ας πούμε, τα λοιπά, με αφορά κάπως ιδιαίτερα. Δεν έχει καμιά σχέση, βέβαια, με αυτόν τον, με αυτό το κοινωνικό τμήμα. Όμως, μέσα σε αυτόν τον κόσμο συναντά κανείς, από ό,τι έχω ακούσει και από διηγήσεις, αλλά και από γνωριμίες τυχαίες στο παρελθόν, με κάποιους από αυτούς, μια ανεπιτίδευτη ειλικρίνεια. Ένα καθαρό βλέμμα. Σε στιγμές που αναλογίζονται ή κάθονται και αυτοκριτικά απέναντι στον εαυτό τους και μαρτυρούν διάφορα βιώματα και ιστορίες για το πώς κατέληξαν εκεί που κατέληξαν, γιατί και πώς, αν μετάνιωσαν ή δεν μετάνιωσαν, γιατί υπάρχει και μια άλλη προσέγγιση μερικών από αυτούς, φιλοσοφική θα έλεγα, ότι δεν μετανιώνω για ό,τι έκανα, δεν μετανιώνω για ό,τι έπραξα, για ό,τι είπα, και ότι θα ξανά έκανα πάλι το ίδιο πράγμα. Όμως πολλοί από αυτούς στέκονται ειλικρινά απέναντι στα πεπραγμένα τους και πραγματικά βρίσκεις μια ειλικρίνεια και μια αλήθεια την οποία δεν συναντάς με τους καθώς πρέπει, ας το πω έτσι, ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε κάθε μέρα. Επαρχιακές κοινωνίες, μίζερες συμπεριφορές και άνδρες αφέντες. Πού έχει φτάσει σήμερα η κοινωνία μας στις μικρές πόλεις, έχει προχωρήσει? Σίγουρα δεν είναι το παρελθόν. Σίγουρα δεν αναβιώνουμε. Αν και πολλά από τα στερεότυπα ή τα βάσανα που μας συνοδεύαν περασμένες δεκαετίες δεν έχουν πάψει να υφίστανται ακόμα και ιδίως στην επαρχία. Όντως υπάρχει το ζήτημα. Υπάρχει ακόμα ζήτημα του αφέντη στο σπίτι, του πάντερ πατρόνε που λένε οι Ιταλοί, ας πούμε, πατέρας αφέντης και τα λοιπά, ή του δυνατού, του αρχηγού της οικογένειας και τα λοιπά. Έχουμε τέτοια. Αν και η νεολαία σήμερα και οι νέοι άνθρωποι, ας πούμε, έχουν αφήσει τα παροχημένα αυτά στερεότυπα, τα έχουν κάνει παρελθόν, παρόλα αυτά όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν τα συναντούμε. Και ιδίως οι μεγαλύτερες ηλικίες, αυτές που γνώρισα και εγώ στο παρελθόν, καθότι διάγω τώρα, διανύω την τρίτη ηλικία, ας πούμε, και τα λοιπά. Τα έζησα πιο έντονα. Μου άφησαν πιο έντονες αναμνήσεις και αποτύπωσαν πιο μέσα στο μυαλό και στην ψυχή μου περισσότερο, ας πούμε, αυτές οι συμπεριφορές ή τότε μεγαλύτεροι από μένα στην επαρχία. Αλλά δεν πάβουν όμως να υφίστανται ακόμα αυτές οι εντός εισαγωγικών πληγές. Δεν έχει κλείσει ακόμα. Και σήμερα, να έχουμε και να αναβιώνουν κάποια τέτοια στερεότυπα, τέτοιες συμπεριφορές. Η επτάχρονη Χούντα τέμνει την κοινωνία όχι μόνο πολιτικά αλλά και κοινωνικά. Οι αναφορές στο βιβλίο σας κάνουν την περίοδο μακρινή. Την ξεχάσαμε τη Χούντα των συνταγματαρχών? Δεν την ξεχάσαμε καθόλου τη Χούντα και σε τα δύο προηγούμενα βιβλία, τα οποία επίσης έχουν εκδοθεί πριν αρκετά χρόνια, το ένα με το άλλο, αναφέρομαι σε αυτή την περίοδο, μια περίοδο την οποία έζησα εγώ ως νεολαίος στο γυμνάσιο, στο λύκειο και τα λοιπά, χωρίς να έχω συνειδητοποιήσει πλήρως το τι ακριβώς συμβαίνει.
Ένας 15χρονος εκείνη την εποχή, ας πούμε, δεν μπορούσε να ξεκαθαρίσει, να συνειδητοποιήσει περί τίνους πρόκειται, τι είναι αυτοί που ήρθαν, τι θέλουν κτλ. Αν και ήμουν σε μεγάλο αστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη την εποχή εκείνη και έβλεπα, δεν θα το ξεχάσω, το 5ο γυμνάσιο που φοιτούσα και πήγαινα στη Μαρτίου καθόμουν και σχολούσαμε από γυματινή βάρδια τα βράδια, έβλεπα επί της Μαρτίου συγκεκριμένα ανοιχτά κάποια γραφεία νεολαίστικα, πριν τη Χούντα φυσικά γι' αυτό, και ρωτούσα στους σπίτους τους δικούς μας, τι είναι αυτοί τα κορίτσια, οι κοπέλες ή τα αγόρια που μαζεύονται εκεί πέρα 17, 18, 20 χρόνια κτλ. Ήταν οι λαμπράκιδες της εποχής. Ναι. Το κίνημα των λαμπράκιδων κτλ. Τους οποίους πάντοτε και ήθελα διακαώς να πάω. Φοβόμουν, ντρεπόμουν ή, εν πάση περιπτώσει, δεν είχα κάποια πρόσβαση στην αρχή. Μας πρόλαβε η Χούντα. Κατάλαβα μετά όταν έκλεισαν αμέσως αυτοί. Τα πρώτα που κλείσανε και κυνηγήθηκαν ήταν οι νεολαίοι αυτοί και οι πολιτικοί τους, βέβαια, οι πολιτικοί τους αντίπαλοι. Άρχισα να συνειδητοποιώ περί τίνος πρόκειται, ότι μιλάμε για τη δικτατορία. Αυτή είναι η δικτατορία, αυτή είναι η καταπίεση, αυτή είναι η κατάργηση του συντάγματος, η ανελευθερία κτλ. Κτλ. Φυσικά το βίωσαμε μετά αργότερα. Μέσα εκείνη την εποχή, βέβαια, έζησα και βίωσα. Όχι προσωπικά, βίωσα προσωπικά συγγενών μου περιπέτειες, θύματα της Χούντας. Λοιπόν, που με έκαναν να μάθησαν ανεξίτηλες μνήμες και εικόνες τις οποίες δεν πρόκειται να ξεχάσω. Και γίνεται αναφορά, ιδίως στα δύο προηγούμενα βιβλία, ας πούμε, ιδιαίτερα στην περίοδο αυτή, η οποία κάθε άλλο παρά πρέπει να αποτελεί κάτι... Όπως ανέφερε και ο νυν πρωθυπουργός, ότι ποιος θα θυμάται τι έγινε το 1963, παράδειγμα, για τη δολοφονία του Γρηγόρη του Λαμβράκη. Τα θυμόμαστε και πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα διδασκόμαστε, γιατί πραγματικά η ιστορία κάνει κύκλους και αυτό που περιφρονείς ή το βάζεις στην άκρη και λες ότι δεν πρόκειται ξανά, δεν είναι απίθανο να ξανασυμβεί. Αυτό είναι αλήθεια. Η ιστορία κάνει ένα κύκλο πάντα. Λοιπόν, πάντα και το βλέπουμε και σήμερα. Το ποτέ πια πόλεμος, το ποτέ πια φασισμός κτλ. Ποτέ πια Auschwitz κτλ. Εντάξει, τα φωνάζαμε και τα λέγαμε. Διαβάζουμε και τα βιβλία αυτών που υπόφεραν εκεί πέρα. Του Πρίμου Λέβη, παράδειγμα, θα τον έχετε υπόψη, το Εβραίο του διανοούμενο κτλ. Ο οποίος υπήρξε και κρατούμενος στα κάταργα. Ότι ποτέ μην ξεχνάς. Ποτέ μην λες ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Λένε ότι ο συγγραφέας καθρεφτίζει την κοινωνία που ζει. Όταν λέτε 30 χρόνια έκανε υπομονή, σκότωνε καθημερινά τη λογική, αισθήματα και ανθρώπινες επιθυμίες, σε ποια κοινωνία αναφέρεστε? Στην κοινωνία η οποία στάθηκε η αφορμή. Οι συμπεριφορές των ανθρώπων εκείνης της συγκεκριμένης εποχής, όχι ότι δεν σημαίνει και σήμερα, εν πάση περιπτώσει, αφορμή το να υποστεί αυτό που υπέστη ο ήρωας του βιβλίου, να ταλαιπωρηθεί και να φυλακιστεί άδικα και, εν πάση περιπτώσει, να τον κρατάει, όπως συνήθως συμβαίνει αυτές τις περιπτώσεις, όταν ανίποτος είναι ο πόνος και το φορτίο το ψυχολογικό βαρύτατο, μέσα σε έναν χώρο όπως είναι η φυλακή. Από κάπου πρέπει να πιαστεί κάποιος για να επιβιώσει. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ροπή προς την παραβατικότητα ή στο έγκλημα, για να το φιλοσοφήσει και να πει τα ήθελα και τα έπαθα, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκα εδώ που βρέθηκα. Όταν βρίσκεται κάτω από τέτοιες συνθήκες ξαφνικά στο περιθώριο και στους στιγματισμένους, και μάλιστα σε μια τέτοια ηλικία που ζητάει την... να πάρει πίσω τα χρόνια αυτά, να πάρει πίσω τη ζωή του, ας πούμε, και να τιμωρήσει τους υπαίτιους οι οποίοι στάθηκαν η αφορμή για την προσωπική του ταλαιπωρία και τον εξαναγκασμό στην στέρηση. Σε αυτή την κοινωνία αναφέρομαι, σε αυτούς τους ανθρώπους που τους συναντάμε και τακτικά και σήμερα, όπως και τότε και σήμερα. Είναι το τρίτο σας βιβλίο και έχει έναν ωραίο τίτλο. «Εσύ τον ήλιο θα ρωτάς». Είναι αισιόδοξο μήνυμα. Ο ήλιος είναι ο οδηγός προς το φως. Έτσι. Ήταν η παρηγοριά της μητέρας, η οποία στερήθηκε τον σύζυγό της νωρίς, για τους γνωστούς λόγους που αναφέρεται στο βιβλίο, ας πούμε, και τα λοιπά, σε μια εποχή άγρια πολιτικά πάλι, όπου
βίωσα αυτήν, έζησα αυτήν το περιστατικό, η ήρωση του βιβλίου αυτών. Δεν είναι εντελώς, δεν οφείλουν την παρουσία τους μόνο στην αφήγηση, στη μυθοπλασία. Υπήρξε συμμαθητής μου αυτός ο οποίος έζησε αυτήν την κατάσταση στο σχολείο όταν προπυλακιζόταν εν αγνία κιόλα των συμμαθητών μας, οι οποίοι τα παιδιά είναι σκληρά. Στην παιδική τους ηλικία λένε και φτιάχνουν πράγματα καμιά φορά που αργότερα τα σκέφτονται και λένε «Μα είναι δυνατόν να έλεγα και να έφτιαχνα αυτά στο συμμαθητή ή συμμαθήτριά μου». Λοιπόν, ο πατέρας του υπήρξε αντάρτης, υπήρξε κυνηγημένος κτλ. Τα παιδιά ακούγαν από το σπίτι διάφορα πράγματα και λέγανε, ας πούμε, στο σχολείο τον πειράζανε και τον... Παρηγοριά της μητέρας, επομένως, ήταν αυτό. Πώς να τον παρηγορήσει, πώς να του δώσει να καταλάβει ποιος ήταν ο πατέρας του, ότι δεν πρέπει να αισθάνεται άσχημα, ότι να ντρέπεται γι' αυτό. Συμβολικά έρθει στο μυαλό μου αυτή η διέξοδος και αυτή η λύση. Τον ήλιο θα ρωτάς και αυτό θα σε απαντά. Μα δεν μου απαντά, λέει. Δεν μιλάει, μαμά. Αυτό, όμως, κοίταξε πώς λάμπει κάθε φορά που τον ρωτάς. Και αυτό σημαίνει, και χαμογελά, αυτό σημαίνει ότι χαίρεται και για σένα και για τον πατέρα σου. Είναι συμβολικό αυτό ακριβώς. Και ο τίτλος και το, και απηχεί το, όλη την ιστορία των ιερών αυτού του, αυτής της ιστορίας του διήγηματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρακαλώ. Εύχομαι τα καλύτερα στο βιβλίο και σε εσάς τον και ίδιο. Και εσείς να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε.